Παρά τα επεισόδια, η σύσκεψη έγινε και μάλιστα αποφασίστηκε η δημιουργία σημείου hot spot στο λιμάνι του Πειραιά για να αποσυμφορηθούν τα νησιά. Οργανωμένες υπηρεσίες θα αναλάβουν να αξιολογούν επί τόπου όλες αυτές τις αιτήσεις που υποβάλλονται, να διαχωρίζουν τους πρόσφυγες, αυτούς δηλαδή που δικαιούνται οι διεθνούς προστασίες, από τους παράτυπους μετανάστες. Μες και αποδοκιμασίες όμως υπήρξαν και κατά την αναχώρηση των Ευρωπαίων αξιωματούχων με ντομάτες και αυγά. Ένταση προκλήθηκε νωρίτερα σήμερα στο λιμάνι της Μυτιλίνης, όταν χιλιάδες μετανάστες επιχείρησαν να μπουκάρουν στο πλοίο της γραμμής για να φύγουν από το νησί. Οι αστυνομικοί έκαναν περιορισμένη χρήση χημικών, ενώ ένα άτομο έχασε τις αισθήσεις του και χρειάστηκε να απομακρυνθεί από το σημείο της έντασης. No more ago in Iraq, okay? I wanna be here. No more ago, I'm dying going to Iraq, okay? Lot of boom, lot of people is dying in Iraq. In my country, it's very dangerous and it's very hard to living there. It's impossible to living there because we can't hear. Το πλοίο τελικά αναχώρησε, ενώ ο καπετάνιος υποχρεώθηκε να σηκώσει τον καταπέλτη με αποτέλεσμα να υπάρξει κίνδυνος για όσους ήταν πάνω.